Δεσποινίδες, κυρίες και κύριοι, συνταξιδιώτες και συνταξιδιώτες στην ενημέρωση, άβολα πιστήρας της δημοκρατίας, της ισονομίας, της ελευθερίας της έκφρασης του λόγου, αλλά εσχάτως και της ελευθερίας των μετακινήσεων που σας έχει στερήσει ο Μητσοτάκης, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα καινούριο, διαφορετικό σκρυπταμάνετ του ελεύθερου, ανεξάρτητου και κυρίως πατριωτικού καναλιού Free Press Channel. Σας υπενθυμίζω να πηγαίνετε να επισκέπτεστε και το blog μου anastasiosloukas.blogspot.com, όπου εκεί μπορείτε να αντλήσετε επιπλέον ενημέρωση για θέματα της επικαιρότητας, όπως επί παραδείγματι για το τι γράφει ο Νίκος Μουρατίδης για τον Μητσοτάκη, για τον Λιγνάδη και για τον γνωστό ηθοποιό τον Αρκουλάκη. Τι τους συνδέει αυτούς τους τρεις? Δεν στέκεται πια αυτή η κυβέρνηση. Όταν επιστρατεύεις για υπερασπιστική γραμμή fake φωτογραφίες, φωτομοντάζ, ομολογείς ότι τελείς υποκαθεστώς πανικού και δεν έχεις πλέον άλλα πολιτικά επιχειρήματα, οπότε καταφεύγεις σε χιδεότητες και αθλειότητες πεζοδρομιακού χαρακτήρα. Σαν αυτές του site του Μαρινάκη, in.gr, που δημοσίευσε αυτήν τη φωτογραφία παραποιώντας την αυθεντική. Αλήθεια, υπάρχει εισαγγελέα σε αυτόν τον τόπο. Για αυτόν τον τύπο που υπογράφει αυτό το εμετικό κείμενο και αυτοχαρακτηρίζεται ως δημοσιογράφος. Στην ΕΣΥΑ, όλα καλά. Το Μαξίμου μου θυμίζει τον Γκέμπελς, που ενώ βομβαρδιζόταν το Βερολίνο, αυτός πετούσε στην πόλη προπαγανδιστικά fake volant, όπου έλεγε ότι η Γερμανία προελάβει στο σοβιετικό μέτωπο. Τη συνέχεια την ξέρουμε όλοι. Ο εκλεκτός του Μητσοτάκη για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή στο Εθνικό Θέατρο, Δημήτρης Λιγνάδης, είναι ο Αρμαγεδόν που μπορεί στο διάβα του να συμπαρασύρει και να διαλύσει το Μαξίμου. Ακόμα και το δικό τους, το πρώτο θέμα, ακόμα και ο δικός τους, ο Σκάι, μιλούν για αποκαλυπτικές μαρτυρίες γειτόνων. Βλέπαμε ανήλικους να μπαίνουν στην πολυκατοικία. Μέχρι και προσφυγόπουλα αναφέρει η ανακοίνωση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Αλλά και ο Σκάι. Ο Σκάι βρέθηκε από το πρωί με τον Μίλτο Σακελάρη στη γειτονιά του κατηγορούμενου σκηνοθέτη του Δημήτρη Λιγνάδη στο Μεταξουργείο. Και είναι ανατριχιαστικές οι μαρτυρίες για τη δράση του. Για παράδειγμα, μια γειτόνισσα λέει ότι προσπάθησε ο σκηνοθέτης να πλανήσει μέσα στην πολυκατοικία τη 15χρονη κόρη της. Ενώ γείτονες λένε ότι έβλεπαν παιδιά και προσφυγόπουλα να μπαινοβγαίνουν τις νύχτες στο σπίτι του σκηνοθέτη και άκουγαν φωνές. Μαρτυρίες που προκαλούν φρίκη. Τι ακούγατε, ακούγατε φωνές? Καμιά φορά, πολύ φασαρία. Αλλά λέγανε ότι κάνουν πρόβες. Μια μητέρα ενός ανήλικου κοριτσιού καταγγείλει πως όταν ήταν 15 ετών, ο Δημήτρης Λιγνάδης της έκοψε τον δρόμο μέσα στην πολυκατοικία όπου διέμεναν, προκαλώντας τη στρώμο. Μια φορά μπήκανε μαζί στην πολυκατοικία, αυτός μένει στον 8ο, εμείς στο πρώτο. Πήρε το ασανσέρ, η κόρη μου ανέβηκε με τα πόδια. Και κατέβηκε στο πρώτο και τις βγήκε μπροστά. Τρόμαξε λιγάκι. Έκανε κίνηση, δηλαδή ήταν επιθετικό? Όχι, όχι, όχι. Σε έκοψε το δρόμο? Αυτό. Αλλά μετά συνέχισε για το σπίτι του. Χρόνων ήταν η κόρης τότε? 15. Λίγα χρόνια αργότερα της πρότεινε να πιούνε καφέ για να την βοηθήσει με τα μαθήματά της. Είχε ένα θεματάκι στα μαθήματά της. Δεν ξέρω πώς το έχει μάθει αυτός. Και την είχε καλέσει για καφέ. Σπίτι εδώ. Δεν ξέρω αν εννοούσε στο σπίτι. Έλα να πάμε για καφέ. Έλα πάμε για καφέ. Γείτονες του Δημήτρη Λιγνάδη καταγγέλνουν στον Sky πως εδώ και πολλά χρόνια γνώριζαν πως κάτι περίεργο συνέβαινε στη γειτονιά τους. Βλέπατε λοιπόν ανηλίκους να μπαίνουν στο διαμέρισμα? Ναι, έβλεπα. Πολλά παιδιά? Πάρα πολλά παιδιά. Δυστυχώς. Είναι λυπηρό αυτό που λέω, δυστυχώς, ναι. Και χτυπάγανε μόνα τους το κουδούνι. Σε καθημερινή βάση? Τις περισσότερες φορές, ναι.
Όπως μας είπε, στη συνέχεια ανέβαιναν πάνω στον 8ο όροφο, εκεί όπου είναι το διαμέρισμά του, εδώ στο μεταξουργείο. Όταν άνοιγα εγώ και δεν άφηνα να μπουν μέσα, λέγανε στον κύριο Λιγνάδη. Σε λέγανε ότι πηγαίνει στο διαμέρισμα. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως, δυστυχώς. Όχι, αλήθεια είναι, φίλε. Μία ώρα, δύο ώρα τη νύχτα. Βλέπετε μικρά παιδιά να μπαίνουν μέσα. Ναι, δύο ώρα τη νύχτα, τρεις. Ναι, πολλά παιδιά. Νύχτα, μεσάνυχτα. Αυτό που σου λέω. Πολύ καιρό, πολλά χρόνια. Όσα χρόνια έχουμε εδώ πέρα. Γνωστή ΜΚΟ έξεδωσε ανακοίνωση με την οποία διαψεύδει την εμπλοκή τη σε κυκλώματα εκμετάλλευση και μαστροπία ανήλικων προσφύγων. Τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν αναφορές στον τύπο και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για εμπλοκή ΜΚΟ σε κυκλώματα εκμετάλλευσης και μαστροπίας ανηλίκων προσφύγων. Το Solidarity Now δηλώνει κατηγορηματικά ότι ουδέποτε είχε εμπλοκή με το χώρο του θεάτρου, του θεατρικού παιχνιδιού ή με δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχε ο κύριος Λιγνάδης. Καθόταν δύο άτομα το πολύ και μιλούσα. Με δύο το πολύ 16-17, αν κατάλαβα καλά. Σε πλατεία. Ναι, στην πλατεία, εδώ κάτω. Με λυπεί πάρα πολύ αυτό, με στεναχωρεί, δεν ξέρεις ποιον έχεις δίπλα σου και σκέφτομαι όλα αυτά τα παιδιά, όλα αυτά που ακούω. Με ενοχλεί πάρα πολύ, είμαι πολύ δυσαρεστημένη. Για το θέμα αυτό, η εισαγγελία από το δικό της Αθήνας έδωσε ήδη εντολή για νέα έρευνα. Και επειδή όλα έχουν μια λογική εξήγηση, θυμάστε αυτό το χαρτάκι με το SOS, 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 SOS στα γραφεία της ΕΛΤ. Αυτό ντε. Καταλάβατε τώρα ποιες ήταν οι φωτογραφίες που το μαξί μου διέτασε να ξεχαστούν. Ο κόσμος το είχε τούμπανο για την τοποθέτηση του Λιγδάνη στο Εθνικό Θέατρο που αποτελούσε προσωπική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό που είπα και μέσα αυτό που ελπίζω δεν τώρα είπα. Που θα αναλάβει το Εθνικό Θέατρο να τα κάνει αυτό. Εγώ θα αναλάβω το Εθνικό. Λέω ρε παιδί μου. Εγώ δεν νομίζω επί της παρούσης υπουργού να λάβει το Εθνικό, γιατί είναι η σύζυγος της κοινωνιάς υπουργού. Θα πέσει η παρούσα υπουργός. Αλλά η θητεία λύγει τώρα είναι τόσο. Την προηγούμενη ακριβώς ημέρα, δηλαδή στις 21 Μαΐου, είχε προκηρυχθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ η προκήρυξη για την πρόσληψη καλλιτεχνικού διευθυντή στο Εθνικό. Για την χάρη του Λιγνάδη όμως, η νεοεκλεγήσα κυβέρνηση του Μητσοτάκη ακύρωσε την προκήρυξη. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως δήλωσε η νεοεκλεγήσα Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η τρίτη διάταξη, άρθρο 89, αφορά στην ανάκληση των προκηρύξεων για την πλήρωση των θέσεων των καλλιτεχνικών διευθυντών του Εθνικού Θεάτρου, του Ελληνικού Φεστιβάλ, του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Καταρχήν, η έκδοση των προσκλήσεων αυτών έγινε κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 4369 του 2016. Με τη χθεσινή ψήφιση του νόμου για το επιτελικό κράτος, καταργήθηκαν οριζόντια τα 13 πρώτα άρθρα του νόμου του 2016. Πέραν τούτου, όμως, η ανάκληση υπαγορεύεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Η θητεία λύγει τώρα είναι τόσο. Η Μενδώνη μάλιστα μεταγενέστερα είχε υπερασπιστεί με σθένος από βήματος βουλής το ήθος του σκηνοθέτη. Η διαδικασία λοιπόν η οποία ήταν επιβεβλημένη δεν ήταν άλλη από την ανάθεση του έργου της επιλογής στους πλέον αρμόδιους, δηλαδή στους καλλιτεχνικούς διευθυντές των εποπτευομένων φορέων. Η συνεργασία με τους καλλιτεχνικούς διευθυντές εξασφάλισε αφενός διαφάνεια, αφετέρου τη βεβαιότητα ότι θα έχουμε ένα ποιοτικό πολιτιστικό καλοκαίρι. Εκτός κύριε Βουλευτά, αν εσείς ή ο ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητεί πέρα από τις ικανότητες και το ήθος του Λιγνάδη, αν είναι έτσι, να το πείτε ευθέως. Τα πεπραγμένα του Λιγνάδη άρχισαν να αποκαλύπτονται στις αρχές του Φεβρουαρίου. Τότε ο 35χρονος Νίκος Σίγμα είχε αποκαλύψει την φρίκη που είχε ζήσει στο σπίτι του γνωστού σκηνοθέτη. Όλη τη συνέντευξη του Νίκου Σίγμα αναδημοσίευσα στο blog μου anastasiosloukas.blogspot.com στις 18 Φεβρουαρίου. Ακολούθησε η παρέτηση Λιγνάδη και από τότε ζούμε ένα πραγματικό τσουνάμι αποκαλύψεων για το ποιος πραγματικά ήταν ο Λιγνάδης, πιο πρόσφατη και πιο χαρακτηριστική αυτή του γνωστού ηθοποιού Γιώργου Πατσαλάκη.
Αυτά που άκουγα και που ήξερα ότι συμβαίνουν και γίνονται από κάποιους ανθρώπους, δεν είχα στοιχεία να βγω, γιατί αν είχα στοιχεία θα έβγαινα, και επειδή δεν είχα στοιχεία θα μπορούσα να κατηγορηθώ αυτομάτως και να βρεθώ για ένα κτίνος μπερδεμένος σε μια ιστορία. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι όταν έχεις αποδείξεις πρέπει να τις καταθέτεις. Όταν δεν έχεις πρέπει να σιωπάς, γιατί μπορεί να βρεθείς μπερδεμένος για ένα κάθαρμα στη ζωή σου και είναι αμαρτία. Όταν λέτε ότι ξέρατε τα πάντα, αλλά δεν είχατε τις αποδείξεις να τα πείτε, τι γνωρίζατε δηλαδή? Αυτά για τα οποία κατηγορείτε είναι πράγματα που έχουν ακουστεί εδώ και 15 χρόνια, έχουν υποθεί εδώ και εκεί και παραπέρα. Έχω αρνηθεί πράγματα, δουλειές και ιστορίες, γιατί ήξερα ότι αν μπερδεμένοι σε αυτές τις δουλειές, αυτές οι εγκληματικές φυσιογνωμίες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην περίπτωση της Σοφίας Μπεκατόρου, έσπευσε την αμέσως επόμενη μέρα να επικοινωνήσει μαζί της και να της προσφέρει απλόχερα τη συμπαράστασή του. Μέχρι και στον προσωπικό του λογαριασμό το δημοσιοποίησε. Από κοντά και η υπέρκομψη μαρέβαν του Ανέτα. Έως και η γυναίκα του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη ανέβασε μήνυμα στήριξης στην Μπεκατόρου. Και αναρωτιέται ο μέσος Έλληνας, πού εξαφανίστηκαν όλοι αυτοί? Είναι δυνατόν να μένουν ασυγκίνητοι σε περιπτώσεις κακοποίησης ανήλικων παιδιών? Και τι τελικά κρύβεται πίσω από αυτή την υπόθεση, ώστε η Υπουργός Πολιτισμού να καταφεύγει σε τόσο ξεδιάντροπα ψέματα? Για πολλούς οι καταγγελίες είναι επώνυμες. Για το Λιγνάδι μέχρι στιγμής επώνυμη καταγγελία δεν υπάρχει. Δεν μπορούσε να αντέξει όλο αυτό το κλίμα των φημών που ήταν, δημιουργούσε ένα κλειό. Κουρτέση, πείτε πότε καταθέσατε την πρώτη μήνυση, γιατί δεν είναι... Έχει σημασία να το μάθουμε αυτό, δεν είναι παραπάνω. Πολύ σωστά. Την Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου, στις 10.30 το πρωί. Υπόθεση Λιγνάδι, λεπτομέρεια πρώτη. Ο σκηνοθέτης έκανε μαθήματα ορθοφωνίας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπόθεση Λιγνάδι, λεπτομέρεια δεύτερη. Για χάρη του Λιγνάδι και εν μέσω της καλοκαιρινής κρίσης με το Ουρούτς Ρέις στο Αιγαίο, το πρωθυπουργικό ζεύγος χρησιμοποίησε το ελικόπτερο Σινούκ για να μεταβεί στην Επίδαυρο προκειμένου να απολαύσει τον εκλεκτό του σκηνοθέτη. Έπειτα από όλες αυτές τις αποκαλύψεις, είναι λογικό να χάνεις τα λόγια σου, όπως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που δεν μπορούσε να αρθρώσει ούτε το όνομα του καλλιτεχνικού διευθυντή. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού. Το ίδιο όμως έπαθε και η Μενδώνη. Σύγχυση και ταράκουλο. Μόνο που εκείνη είχε υποβολέα, ακριβώς όπως στις θεατρικές παραστάσεις. Στο ρόλο του υποβολέα, η σύμβουλος της Υπουργού, η γνωστή Άννα Παναγιωταρέα. Ακούω ότι ο κύριος Λιγνάδης είναι δικός μου φίλος. Δικός μου προσωπικός φίλος, ο Δημήτρης Λιγνάδης, δεν υπήρξε ποτέ. Είχα μία συνομιλία μαζί του τηλεφωνική το 2014 και τον ξαναείδα, όπως οι περισσότεροι άλλωστε, που πηγαίνουμε στο θέατρο, όταν τον συνεχάριν για την παράσταση του Πέρ Γκίτ στο Εθνικό Θέατρο. Εννοείται ότι τα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία δεν έχασαν ευκαιρία. BBC, New York Times World, Euronews. Και μερικές απορίες ενός μέσου Έλληνα. Απορία πρώτη. Είναι δυνατόν να μην ήξερε ο Μητσοτάκης, που ελέγχει τους πάντες και τα πάντα, ποιος είναι ο Λιγνάδης? Το δημόσιο συμφέρον που επικαλέστηκε η Μενδώνη για την ακύρωση της πρόληψης καλλιτεχνικού διευθυντή στο Εθνικό Θέατρο ήταν ο Λιγνάδης. Απορία τρίτη. Όταν υπερασπίζεσαι με σθένος, μάλιστα, το είδος κάποιου, σημαίνει ότι τον ξέρεις πολύ καλά. Πώς ξαφνικά λοιπόν από ηθικός γίνεσαι επικίνδυνος? Κλείνω με μια φωτογραφία τριών καλλιτεχνών. Ο καθένας σας βάλει όποια λεζάντα θέλει. Επί του πιεστηρίου, που λέγαμε παλιά, και ενώ το κύριο ερώτημα πλέον είναι αν ο Λιγνάδης είναι ο Έλληνας Επστάιν, αυτός με το κύκλωμα της παιδεραστίας της ελίτ της αμερικάνικης κοινωνίας που συνελήφθη και τελικά αυτοκτόνησε στο κελί του, η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ελίζα Βόζεμπεργκ ζήτησε την παρέτηση της Μενδώνη. Και οι καλλιτέχνες ζητούν το ίδιο έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού. Και τώρα ένα σύνθημα.
όλους μας ενώνει. Καθίδι, τώρα, τι ενώνει. Πάρτε popcorn. Αρχίζει το μάτς. Στο επανειδήν.